ο πρόεδρος του ΙΕΚΑΧΜΗ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου, κύριος Δίνος Ροδόπουλος. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή χρονιά. Γιατί ευχαριστώ βλέπετε, πάρα πολύ. Γιατί βλέπετε μαζί με τα εκκλησιαστικά, είναι και τα επικοινωνιακά την ίδια εποχή. Γιατί ναι, το εκκλησιαστικό έτος ξεκινάει 1η Σεπτεμβρίου και εσείς την ενημέρωση περίπου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα το... καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί με τα σχολεία να πω εγώ πάμε, τα κύριε Ροδόπουλε. Είναι λίγο πιο κρίσιμο, δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι και ειδικότερα δε τα ΙΕΚ και τα κολέγια και τα πανεπιστήμια ξεκινούν πολύ πιο αργά. Λοιπόν, έχουμε φέτος αυτήν την μεταρρύθμιση την οποία τόλμησε η κυρία Κεραμέως. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Ροδόπουλε? Ποια μεταρρύθμιση μιλάτε? Ενώ στην ανώτατη εκπαίδευση με το καθιερώνοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, τους γονείς, τους μαθητές, όλους μας, εδώ και δεκαετίες. Αν πρέπει όλα τα παιδιά που βγαίνουν από τα λύκεια να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο να ένας υποψήφιος φοιτητής να διαγωνίζεται με τις πανελλαδικές, να παίρνει ένα βαθμό 2 ή 3 από τα 20 που είναι το άριστα και να μπαίνει σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Για παράδειγμα, πέρσι είχαμε το φαινόμενο να έχουμε σπουδαστή υποψήφιο ο οποίος πήρε 3 περίπου και μπήκε στο μαθηματικό της ΣΑΜΟΥ. Πιστεύετε ότι αυτός ο νέος ή η νέα θα μπορεί ποτέ να αποφοιτήσει, και αν αποφοιτούσε, θα μπορούσε ποτέ να διδάξει το παιδί σας ή το εγγόνι μου ή το παιδί κάποιου άλλου? Είναι πάρα πολύ ακραία φαινόμενα τα οποία μας έχουν απασχολήσει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο χώρος της κατάρτισης, της επαγγελματικής κατάρτισης στον τόπο, ο οποίος εδώ και πολλές δεκαετίες υπολειτουργεί. Παράδειγμα, στη Γερμανία τα μισά νέα παιδιά ακολουθούν την επαγγελματική κατάρτιση, την τεχνική εκπαίδευση όπως θέλετε να την πείτε, και λιγότερο από το 50% ακολουθεί την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή στα πανεπιστήμια μπαίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες και να αποφοιτήσουν. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα σήμερα έχουμε γύρω στους 140.000 αιώνιους, τους αποκαλούμε φοιτητές. Εγώ θα προχωρούσα πιο πέρα και θα έλεγα νέα παιδιά τα οποία δεν καταφέρνουν να τελειώσουν λόγω του ότι μπήκαν και με χαμηλή βαθμολογία και δεν θα δικαιούνται σε μια άλλη κοινωνία να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, αλλά να έχουν ακολουθήσει μία άλλη ατραπό, είτε της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τεχνικής εκπαίδευσης ή κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν πασιφανές ότι έπρεπε και πρέπει να αλλάξει, και άλλαξε. Ότι μπαίνουν με κάποια βαθμολογία στα πανεπιστήμια. Και μην νομίζω ότι είναι δραματική βαθμολογία. Με 7 από τα γενικά λύκεια και με 5 από τα ΕΠΑΛ δεν είναι και κάτι δραματικό. Δεν είναι και κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια κάποιος να το κατακτήσει. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ξέρετε, για παράδειγμα εμείς στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο παίρνουμε υποψηφίους με βάση και την διρεκτίβα της των Βρετανικών Ιδρυμάτων. Επειδή γίνεται πολύς λόγος γι' αυτό, ποια ναι, είναι ακριβώς, ποια είναι η βαθμολογία μέσω το οποίο, το πολιτήριο δηλαδή. Θα σας πω, εάν ίσχυε αυτό που λένε ότι ουσιαστικά αυτοί οι νέοι θα πάνε στα κολέγια ή στα ιδιωτικά ή τα δημόσια, θα σας πω ένα πράγμα. Τα τελευταία χρόνια που εμείς και στην ΑΚΜΗ και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο πήγαμε πάρα πολύ καλά, γιατί κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, να το τονίσω αυτό, δεν είχαμε μείωση εγγραφών. Το λέω αυτό διότι δεν αντλούμε από αυτούς που μένουν εκτός πανεπιστημίων, αντλούμε από αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν ένα σοβαρό επίπεδο σπουδών. Και έλεγα προηγουμένως ότι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο μπορεί να εισάγονται νέοι και νέες με ένα βαθμό περίπου 10 και πάνω. Αλλά θα ξέρετε ένα πράγμα. Το δεύτερο έτος οι Βρετανοί απαιτούν να έχουν περάσει οι φοιτητές όλα τα μαθήματα. Αν το Σεπτέμβρη κάποια μαθήματα έχουν μείνει πίσω και δεν τα περάσουν, δεν μπορούν να εγγραφούν στο δεύτερο έτος. Δηλαδή το ίδιο το σύστημα απορρίπτει αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν τα μαθήματα από το πρώτο στο δεύτερο έτος. Αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος
να οθεί τα παιδιά σε άλλους δρόμους εάν δεν μπορούν να ακολουθήσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και συμπερασματικά, πανεπιστήμιο, πάνε αυτοί οι νέοι και οι νέες οι οποίοι μπορούν να σπουδάσουν και να αποφοιτήσουν και να φανούν χρήσιμοι στην κοινωνία. Άλλοι νέοι, και γιατί όχι, ακολουθούν την επαγγελματική εκπαίδευση. Άλλοι νέοι ακολουθούν και νέες την τεχνική εκπαίδευση. Για όλους υπάρχει η κοινωνία, η οικονομία που μπορεί να τους δεχτεί στους κόλπους της. Και ήδη βλέπουμε και την πρώτη αντίδραση. Δηλαδή με χιλιάδες άνθρωποι, 20.000 κοντά, τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας, προσανατολίζονται ήδη στα δημόσια ΙΕΚ. Κοιτάξτε, είναι, ναι. Είναι μια προοπτική και τα δημόσια ΙΕΚ. Ναι. Για κάποιους ανθρώπους, μην ξεχνάτε, τα δημόσια ΙΕΚ είναι σε όλη την επικράτεια. Ναι. Είναι και σε παραμυθόριες περιοχές και πρέπει να στηριχτούν με την τεχνική εκπαίδευση οι παραμυθόριες περιοχές της Ελλάδος. Πρέπει να δημιουργηθούν δημόσια ΙΕΚ, αν σε κάποιους χώρους που δεν τώρα υπάρχουν. Διότι πρέπει να στηρίξουμε και τους ακρίτες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι να σας πω ένα πράγμα πολύ, πολύ ειλικρινά. Κανείς από τους ιδιώτες δεν θα πήγαινε πιθανότατα στο Καστελόριζο να κάνει ένα ΙΕΚ. Μην γελιόμαστε. Όμως η οικονομία, η κοινωνία, η πολιτεία πρέπει να στηρίξει και τις ακριτικές περιοχές. Πέρυσι εμείς, αν θυμάστε, είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα υποτροφιών και για το κολέγιο και για την ΑΚΜΗ για όσα παιδιά αποφοιτούν από το λύκειο του Καστελόριζου. Να στηρίξουμε αυτή την κοινωνία, τα παιδιά αυτής της περιοχής. Η ανταπόκριση. Ήτανε, κάποια παιδιά μπήκανε στο πανεπιστήμιο, κάποια άλλα παιδιά πήγαν στο εξωτερικό και είχαμε και εμείς κάποιους νέους οι οποίοι δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ από τον Καστελόριζο. Όπως και φέτος με τους μεγάλους σεισμούς της Λάρισας, εμείς υιοθετήσαμε ένα ολόκληρο χωριό όσα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν είτε στην ΑΚΜΗ είτε στο Μητροπολιτικό, να φοιτήσουν δωρεάν. Δηλαδή, ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να κάνει και κάποιες κινήσεις που αγγίζουν και αφουγκράζονται την ίδια την κοινωνία. Ναι. Από την ώρα που λαμβάνεις πρέπει να επιστρέφεις κιόλας στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το... Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ευεργέτη, αλλά λέω ότι όταν μια κοινωνία σε αγκαλιάζει και σου δίδει την πρόσοδο την οικονομική, πρέπει κάποιο κομμάτι αυτής της προσόδου να το επιστρέφεις στην ίδια την κοινωνία. Ναι. Καλή χρονιά εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.